Την 11η Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Μινά, πολιούχου της πόλης του Ηρακλείου, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μιλήσει ανοιχτά για το τι θα πράξει ο Σταύρος Αρναουτάκης εν ώψη των εκλογών. Καμία απόφαση ακόμα, σας έχω πει εξάλλου ότι θα πούμε στις 11 του Νοέμβρη την ημέρα του Αγίου Μινά ή την επόμενη τι θα κάνουμε και ως παράταξη και πώς θα προχωρήσουμε. Οι θετικές τοποθετήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα το θετικό κλίμα και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που και εκείνος έχει αναφερθεί με θετικά λόγια ακόμη και δημόσια για τον Περιφερειάρχη Κρήτης, όπως επίσης κάποιες συναντήσεις που φέρεται να έχουν γίνει με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τη μια έχουν θολώσει τα νερά ως προς το ποια στήριξη θα δεχθεί να λάβει και με ποιον θα πάει ο Σταύρος Αρναουτάκης, από την άλλη όμως φουντώνουν τα σενάρια περί καραμπόλας που δεν αποκλείεται να γεννήσει νέους και μάλιστα δυναμικούς συνδυασμούς για τις εκλογές στην περιφέρεια. Δίχως να επιθυμεί σε αυτή τη φάση να ανοίξει τα χαρτιά του και να μετρήσει περισσότερο τα δεδομένα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης όρισε πότε θα ξεκαθαρίσει τη θέση του, δηλώνοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απόφαση. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, δεν κάναμε καμία συζήτηση, είναι θέματα άλλων οργάνων. Εμείς αυτό που ζήτησα είναι πάντα να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατότητα για να έχουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις που χρειάζονται και όλα θα έρθουν όταν οριμάσει ο χρόνος για να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Μετά τη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, παρουσία και των Αντιπεριφερειαρχών, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αλέξης Χαρίτσης είχαν μια ολιγόλεπτη συζήτηση δυο τους. Με τα σενάρια να φουντώνουν για τις προεκλογικές ζυμώσεις και συζητήσεις, που όμως δεν επαληθεύτηκαν και από τους δύο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην καλή συνεργασία που έχουν και είχαν μέχρι σήμερα, πλην όμως, όπως τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, τα χρήματα και η στήριξη αφορούν τα όργανα του κόμματος. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και για τις, βεβαίως για τις περιφέρειες οι οποίες είναι και κεντρικές πολιτικές μάχες, αλλά και για τους μεγάλους δήμους της χώρας, σε ολόκληρη τη χώρα, θα προκύψει μέσα από τη σχετική διαδικασία η οποία πάντα ακολουθείται από το κόμμα μας στα συλλογικά μας όργανα. Αυτά δεν αποφασίζονται προφανώς από έναν υπουργό ή από κάποιο μεμονωμένο στέλεχος του κόμματος. Έχουμε εδώ και χρόνια κατακτήσει, αν θέλετε, δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, τις οποίες και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσουμε για να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το κόμμα μας.